Στα χέρια των ίδιων των ιδιοκτητών βρίσκεται η τύχη γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων στα Χανιά που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία για τους δασικούς χάρτες. Λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει στις δύο περιφερειακές ενότητες Δυτικής Κρήτης και στο βόρειο τμήμα της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, όπου ταυτόχρονα υποβάλλονται και οι δηλώσεις των ιδιοκτητών για το κτηματολόγιο, το έργο των ετήσιων διορθώσεων είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί από επαγγελματίες. Όταν αν οποιοδήποτε τρόπο του καταφέρει και καταθέσει τη δήλωσή του, θα αντιμετωπίσει μελλοντικά πολύ λιγότερα προβλήματα γύρω από την ουσία του. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δηλαδή πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το διάστημα, ένας μήνας είναι, να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια έφεση σε αυτά, να εκπαιδευτούν, να βοηθήσουν άλλους, ας μην είναι ο ίδιος. Η εφαρμογή δεν απαιτεί τοπογραφικό διάγραμμα. Δηλαδή, αν κάποιοι αντιμετωπίζουν δυσκολία το να φτιάξουν αυτό τον καιρό ένα τοπογραφικό διάγραμμα, δεν είναι το πρόβλημα αυτό, γιατί τους δίνει και τη δυνατότητα να μπορούν να το κάνουν με συντεταγμένες, δηλαδή να πάνε ή να πληκτρολογήσουν κάποιες συντεταγμένες ή οπτικά να δουν την έκτασή τους, να δουν τα όρια. Με τη δήλωση πρόδειλου σφάλματος υπάρχει ο κίνδυνος η οριοθέτηση να μην είναι ακριβής και μελλοντικά να απαιτηθεί αίτηση αντίρρησης για να μην κυρωθεί ο χάρτης με λάθη στις ιδιοκτησίες. Αφετέρου όμως, διασφαλίζεται η δυνατότητα κατοχύρωσης της ιδιοκτησίας. Επομένως, είναι κρίσιμο σε αυτή τη φάση με τη βοήθεια κάποιου μέλους του ανώτου οικογενειακού περιβάλλοντος να γίνει έστω και μία δήλωση της περιοχής ενδιαφέροντος του κάθε πολίτη. Άλλωστε, ο δασικός χάρτης, όπως είπε και η κυρία Σκουμπάκη, δεν θέτει ζητήματα ιδιοκτησίας. Αυτά λύνονται με το κτηματολόγιο. Έτσι ώστε να μπορεί αργότερα να επανέλθει με ένα ακριβέστερο τοπογραφικό, εφόσον υπάρχει και λόγος. Έχουμε λοιπόν ένα συνοθήλευμα κακών συγκυριών. Σε αυτές λοιπόν τις κακές συγκυρίες καλείται τώρα ο Χανιώτης μέχρι τις 15 Ιουλίου, σε ένα μήνα δηλαδή από σήμερα, να περώσει αυτή τη διαδικασία. Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Χανίων έχουν διαπιστωθεί σημαντικά λάθη με περιπτώσεις ακόμη και λιμανιών που χαρακτηρίστηκαν ως δασικές εκτάσεις. Σύμφωνα με την υπεύθυνη του Τμήματος Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, Αγλαία Σκουμπάκη, τα περισσότερα από αυτά έχουν διορθωθεί. Τα λιμάνια, να πω την αλήθεια, είναι και σε βραχώδεις περιοχές, είναι αυτά, δεν είναι καθαρά γεωργικές εκτάσεις. Εμείς σε κάποια κάναμε διορθώσεις πράγματι που ήταν παλιές προβλήτες, παλιά αυτά εδώ, διορθώσαμε κάπου όπου μπορούσαμε. Πέρι τις 700 ατελείς αντιρρήσεις έχει υποβάλει μέχρι σήμερα η Διεύθυνση Δασών Χανίων. Σε 6.000 ανέρχονται οι αντιρρήσεις που έγιναν από ιδιοκτήτες γης χωρίς την μεσολάβηση της υπηρεσίας με την καταβολή του σχετικού τέλους, ενώ οι δηλώσεις πρόδειλου σφάλματος αγγίζουν τις 1.000. Η Αντιπεριφέρεια Χανίων και η Διεύθυνση Δασών Χανίων, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σε μια προσπάθεια να καθοδηγήσουν και να στηρίξουν τους ιδιοκτήτες, οργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση την προσεχή Πέμπτη το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο της πόλης, όπου θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για την κατάθεση δήλωσης πρόδειλου σφάλματος για τους δασικούς χάρτες.